Καλησπέρα σας, εγώ είμαι ο Φρέντι. Έχω το κανάλι FrediGtv στο YouTube στην Ελλάδα που κάνω κυρίως κωμικό περιεχόμενο. Βρήκα την κλινική του Dr. Cinik, είδα τα απίστευτα αποτελέσματα που έχει κάνει σε προηγούμενους πελάτες του, όπως και πολύ γνωστούς ποδοσφαιριστές που βλέπετε πίσω μου τις φανέλες τους, όπως είναι ο Ριβάλντο, ο Ματεράτσι και ο Τριζεγκέ. Αποφάσισα λοιπόν να είμαι ο επόμενος που θα φτιάξει το hairline του για να είμαι πάλι ωραίος και σένιος. Και εννοείται πως είμαι πολύ ενθουσιασμένος να γνωρίσω και τον γιατρό από κοντά, καθώς έχω ακούσει τα καλύτερα και ξέρω ότι είναι ο καλύτερος στο χώρο του. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την επέμβαση. Μόλις έκανα τη μεταμόσχευση μαλλιών μου στην κλινική του Dr. Cinik. Νομίζω πως τα αποτελέσματα είναι φανερά, πιστεύω αρέσουν και σε εσάς. Τουλάχιστον εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος. Γενικά ήταν πολύ ευπρόσδεκτη εδώ πέρα στην κλινική. Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ μοντέρνες και προχωρημένες εγκαταστάσεις, τεράστια κτίρια. Όλοι οι υπάλληλοι ήταν πολύ ευγενέστατοι μαζί μου και γενικά μου φύγανε πολύ καλά. Συνάντησα τον ίδιο τον γιατρό, τον Dr. Cinik, ο οποίος είδε το μαλλί μου, την κατάστασή μου. Και ρώτησε εμένα για το πώς θέλουν να είναι τα αποτελέσματα. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάνανε ό,τι θέλανε εκείνοι. Μου δείξανε πώς θα είναι το hairline, τους είπα ότι θέλω αυτό το πράγμα και μου κάνανε ακριβώς αυτό. Νομίζω ότι έχει βγει πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Τώρα ο χρόνος θα δείξει για τα φυσικά μαλλιά που θα βγουν. Γενικά, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Μπορώ να πω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κλινική και όλες οι υπηρεσίες που δώσαν ήταν πάρα πολύ καλές. Δηλαδή, ήρθαν, με πήραν από το αεροδρόμιο με VIP transfer, μου κλείσανε πεντάστερο ξενοδοχείο σε ένα από τα καλύτερα της πόλης, το οποίο είχε θέα όλη την Κωνσταντινούπολη. Και γενικά, η όλη μου εμπειρία είναι πάρα πολύ καλή μαζί τους. Όσο για την επέμβαση, μπορώ να πω ότι στην αρχή, ενώ ήμουν λίγο αγχωμένος, όταν ήρθα στο χώρο μου έφυγε κάθε άγχος, καθώς συνειδητοποίησα ότι δεν είναι και κάτι τρομερό. Γενικά, από άποψη πόνου, το μόνο που πονάει είναι η αναισθησία που σου κάνω στην αρχή, το οποίο διαρκεί 5 με 10 λεπτά. Μετά από αυτό δεν νιώθεις τίποτα και για την ακρίβεια είναι τόσο χαλαρωτικό που σε κάποια φάση μου παίρνει και ο ύπνος. Και θυμάμαι ότι με ξυπνάει να αλλάξω πλευρά απλά. Μετά κάναμε ένα διάλειμμα, μου φέρανε να φάω φαγητό και συνεχίσαμε με τη μεταμόσχευση των μαλλιών. Γενικά, όλη η διαδικασία δεν πονάγε καθόλου και είναι πολύ πιο απλό από αυτό που περίμενα. Δηλαδή, περίμενα ότι θα είναι ένα χειρουργείο, ξέρω εγώ, είχα αγχωθεί, αλλά ήταν μια πολύ άδεια διαδικασία, την οποία θα την έλεγα και ρουτίνα κιόλα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι τρομερό. Οπότε, αν αυτό σας φοβίζει, ξεχάστε το από το μυαλό σας. Αν σκέφτεστε σοβαρά να φτιάξετε το μαλλί σας και να φτιάξετε το hairline σας και το έχετε σκοπό να το κάνετε, μην διστάζετε και σίγουρα η κλινική του Dr. Cinik είναι από τις καλύτερες στην οποία μπορείτε να πάτε. Και μάλιστα οι τιμές στην Κωνσταντινούπολη είναι πολύ ανταγωνιστικές σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μπόνους, ειδικά για την Ελλάδα που μένουμε δίπλα.